Σε 9 νέες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού προχωρά το νοσοκομείο Ξάνθης για να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν τόσο στο τμήμα επιγόνων περιστατικών όσο και στις κλινικές του. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το διοικητή του Αχιλλέα Γερόπουλο, οι προσλήψεις για το τμήμα επιγόνων περιστατικών είναι 6, ενώ 3 ακόμα μόνιμες θέσεις θα καλυφθούν στις κλινικές του νοσοκομείου. Είμαστε σε προκήρυξη 6 θέσεις ιατρικού προσωπικού για τα επίγοντα, για τα ΤΕΠ. Και 3 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού για τις κλινικές. Από ό,τι ξέρω και πληροφορούμε, επειδή είμαι και στην Επιτροπή της διαδικασίας αυτής, από τα ΤΕΠ περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά θα έχουμε αποτελέσματα για τους 6 γιατρούς και μιλάμε για έναν διευθυντή παθολόγο για τα επίγοντα, μιλάμε για έναν διευθυντή χειρουργό για τα επίγοντα, 2 γενικούς γιατρούς και 2 θέσεις παθολόγων, συνολικά 6 άτομα. Από εκεί και μετά έχουμε στην προκήρυξη μία θέση διευθυντή παθολογίας, μία θέση παιδιάτρου και μία θέση ψυχιάτρου. Είναι θέση που το νοσοκομείο έχει άμεση ανάγκη για να λειτουργήσει σε ένα επίπεδο πάνω από το μέτριο για να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι πρέπει στην κοινωνία της Ξάνθης και να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Με τα ορατά καθόλου πραγματικά και δυσάρεστα αποτελέσματα της αφέμαξης της χώρας μας από εξειδικευμένο προσωπικό εν προκειμένου ιατρικό, έρχεται αντιμέτωπο και το νοσοκομείο της Ξάνθης, αφού όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ο κ. Γερόπουλος, μπορεί πλέον να υπάρχουν χρήματα για προσλήψη ιατρικού προσωπικού, όμως ήδη περίπου 18.000 γιατροί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για το εξωτερικό, κάνοντας την κάλυψη θέσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Είμαστε ήδη στη διαδικασία, έχουν γίνει όλες οι αιτήσεις, είμαστε στη διαδικασία του ελέγχου και οι επιτροπές αρχίζουν και συνεδριάζουν για κάθε ειδικότητα για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι που θα επιλεγούν. Υπήρξε ενδιαφέρον? Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της έλλειψης γιατρών. Ξέρετε ότι στο εξωτερικό λείπουν, αυτή τη στιγμή έχουν φύγει περίπου 18.000 γιατροί. Εγώ ειλικρινά αυτό το πράγμα όταν ανέλαβα τη διοίκηση του νοσοκομείου δεν μπορούσα να το διανοηθώ. 18.000 γιατροί οι οποίοι έχουν φύγει και οι οποίοι έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα, ξέρετε ότι για να γίνει ένας γιατρός στην κοινωνία μας, γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι σπουδάζουν ιατρική, ξέρετε ότι η οικογένεια σχεδόν από το δημοτικό μπαίνει σε μια διαδικασία να ενισχύσει το παιδί του, να το μορφώσει, να το εκπαιδεύσει, να το στείλει από εδώ και από εκεί με φροντιστήρια κτλ. Ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα. Το παιδί μετά στο πανεπιστήμιο ξοδεύει επίσης πολλά χρήματα. Το κράτος επίσης ξοδεύει πολλά χρήματα. Και έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και φεύγουν και έτσι τους εκμεταλλεύονται με την καλή έννοια τα άλλα κράτη, δίνοντας ένα μισθό παραπάνω βέβαια από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική νοσηλευτική, ας πούμε, διαδικασία. Είναι για όλους ένα τεράστιο ζήτημα. Το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί και οι δύο Υπουργοί είναι γιατροί και μάλιστα από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, πιστεύω ότι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών και αυτή τη στιγμή αρχίζουν και βάζουν νερό στο κρασί τους. Ήδη για τα ΤΟΜΗ ο μισθός έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό, θα πω, επίπεδο, είναι 1.700 ευρώ. Δεν είναι λίγα χρήματα. Για την σημερινή είπαμε πραγματικότητα, αλλά και πάλι δεν μπορεί να φτάσει όμως τα λεφτά που παίρνει ένας στο εξωτερικό, 3.500-4.000 ευρώ. Τώρα εκεί πέρα θα παιχτεί το τι θα γίνει. Αν έρθουν γιατροί προς τα πίσω, όλα θα πάνε καλά. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε χρήματα να προσλάβουμε γιατρούς και δεν έχουμε υποψηφιότητες για γιατρούς. Είναι τρομερό, εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ. Να έχεις λεφτά, να θες να προσλάβεις γιατρούς και να μην έρχονται οι γιατροί γιατί έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ουσιαστικά αυτή την περίοδο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η χώρα κατ' επέκταση βιώνει τις συνέπειες της πολιτικής αλόγης των περικοπών στην υγεία της περίοδου 2010-2015, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να εξωστρακίσουν δεκάδες χιλιάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών του χώρου αυτού στο εξωτερικό, κάνοντας δυσέβρετο πλέον το ιατρικό προσωπικό για να καλυφθούν ακόμα και οι πλέον βασικές ανάγκες της χώρας μας.